Τελευταία εκπομπή απόψε για το 2011. Απόψε κάνω μια ανασκόπηση των γεγονότων εκείνων που καταγράψαμε μέσα από την εκπομπή αυτή και βρισκόμαστε τώρα στο αμέσως επόμενο στάδιο. Τον διατροφικό κώδικα, τον κώδικα αλιμεντάριους. Επρόκειται λοιπόν για ένα ρυθμιστικό, αν θέλετε, κώδικα, ο οποίος προέβλεπε ότι πολλές από τις τροφές τις οποίες καταναλώνουμε θα πρέπει να περνάνε από αυστηρούς ελέγχους και πολύ δε περισσότερο να απαγορευτεί η προσφορά και η πώληση ορισμένων σκευασμάτων τα οποία βρίσκουμε στην ελληνική φύση παντού και είναι ελεύθερα σε κάθε ένα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Πάμε να δούμε λίγα το σχετικό ρεπορτάζ που είχαμε ετοιμάσει τότε και θα επανέλθουμε να σχολιάσουμε μαζί με τον κύριο Γρηγοράκη. Κώδικας αλιμεντάριους. Ένα οργουελικό σενάριο ελέγχου της παγκόσμιας διατροφής. Ο George Orwell, συγγραφέας αλλά και σύγχρονος προφήτης, περιέγραψε στα βιβλία του μια ανθρωπότητα που θα οδηγείται στην αυτοκαταστροφή. Παρόμοιο εφιαλτικό σενάριο μοιάζει ο κώδικας αλιμεντάριους ή αλλιώς διατροφικός κώδικας, ο οποίος εφόσον εφαρμοστεί, τότε ενδεχομένως θα επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στον περιορισμό του πληθυσμού του πλανήτη. Ο κώδικας αλιμεντάριους ξεκινάει ουσιαστικά από το 1893, όπου οι επικεφαλής της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας θέλουν να θέσουν κάποιους νόμους σχετικά με τα ζητήματα της τροφής, ώστε να μπορεί το δικαστήριο να εκδικάζει θέματα που αφορούν σε ζητήματα τροφής. Αυτός ο κώδικας, που ονομάστηκε κώδικας αλιμεντάριους, δηλαδή στα ελληνικά διατροφικός κώδικας ουσιαστικά, κράτησε μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας αυτής το 1918. Επανεμφανίζεται το 1962. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης, την οποία οι άνθρωποι που είχαν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κρίθηκαν από την παγκόσμια κοινότητα σε ένα δικαστήριο υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Αγγλίας και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση εφόσον κρίθηκαν ένοχοι. Ένας από εκείνους που κρίθηκαν ένοχοι για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ήταν ο πρόεδρος μιας τεράστιας εταιρείας μεγαθύριο της IG Farben, η οποία παρήγαγε το αέριο που χρησιμοποιούνταν στους θαλάμους αερίων. Παρήγαγαν επίσης το ατσάλι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης για τις σιδηροδρομικές γραμμές. Παρήγαγαν πολεμοφόδια, χημικά και κάθε είδους πράγματα. Παρήγαγαν και κάθε είδους φαρμακευτικά προϊόντα. Ήταν μια πραγματικά τεράστια φαρμακευτική εταιρεία. Ο πρόεδρος λοιπόν της IG Farben καταδικάστηκε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ήταν σχετικά καλλιτεχνικός τύπος με δημιουργικότητα. Ήταν αυτός που είχε επινοήσει το σλόγγαν που έβλεπαν όσοι έμπαιναν στο Auschwitz, συνήθως για μια και τελευταία φορά. Η εργασία απελευθερώνει. Δημιουργικός τύπος. Λοιπόν, καθώς βρισκόταν στη φυλακή, είπε: «Δεν τα καταφέραμε. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε? Όποιος ελέγχει το φαγητό, ελέγχει και τον κόσμο». Όταν λοιπόν αποφυλακίστηκε, πήγε στους φίλους του στον ΟΗΕ και τους είπε: «Σας έχω μια καταπληκτική ιδέα. Ας ελέγξουμε το φαγητό παγκοσμίως για να έχουμε εξουσία παγκοσμίως». Και οι φίλοι του του είπαν: «Ω, φοβερή ιδέα». Και δημιούργησαν μια παγκόσμια επιτροπή εμπορίου. Πρέπει να τονίσουμε επιτροπή εμπορίου με το όνομα Codex Alimentarius, Επιτροπή Διατροφικού Κώδικα. Δεν είναι Επιτροπή Δημόσιας Υγείας. Δεν είναι Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών. Είναι μια επιτροπή εμπορίου. Και το εμπόριο έχει να κάνει με ένα πράγμα, το χρήμα. Το εμπόριο έχει να κάνει με το κέρδος. Business trade is about profit. Σχεδιάστηκε για να θέσει οδηγίες σε θέματα εμπορίου τροφής και για να θέσει γενικούς κανόνες σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Γιατί αν ελέγχεις την τροφή, ουσιαστικά ελέγχεις την ανθρωπότητα. Άρχισαν λοιπόν να θεσπίζουν νόμους και κανόνες, οι οποίοι ήταν προαιρετικοί σαν ένα είδος οδηγιών.
Η Επιτροπή του Κώδικα Διατροφής υπάγεται στον ΟΗΕ και στον FAO, Οργανισμό Αγροτικής Παραγωγής και Τροφίμων, οι οποίοι χρηματοδοτούν τον κώδικα και τον διαχειρίζονται κατά τις επιθυμίες του ΟΗΕ. Είναι κάτι σαν μαμά και μπαμπάς του κώδικα διατροφής. Και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υποτίθεται ότι έχουν να κάνουν με την παγκόσμια υγεία και διατροφή παγκοσμίως, κάποιου είδους σύγκρουση συμφερόντων, στην οποία όμως θα αναφερθούμε αργότερα. Ο κώδικας λοιπόν άρχισε να θεσπίζει νόμους και κανόνες και αυτό γίνεται ως εξής. Η Επιτροπή επινοεί έναν κανονισμό, νόμο κτλ. Και τον προωθούν στο επίπεδο 8 το λεγόμενο, το οποίο είναι το ανώτατο στάδιο της διαχειριστικής τους διαδικασίας. Στη συνέχεια τον παρουσιάζουν στην Επιτροπή του Κώδικα για επικύρωση. Αυτό συνέβη και με την οδηγία για τις βιταμίνες και τα μέταλλα, η οποία έφτασε στα χέρια της Επιτροπής στις 4 Ιουλίου το περασμένο καλοκαίρι. Να αυξήσουν την κινδυνολογία για τα φυσικά προϊόντα με σκοπό να προωθήσουν τα μεταλλαγμένα προϊόντα, προωθώντας έτσι και τις εταιρείες, τις βιοτεχνολογικές, οι οποίες βρίσκονται πίσω από τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Για παράδειγμα, ήδη εδώ στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε μια αγροτική δικτατορία του τύπου επιστημονικής φαντασίας Aldous Huxley, George Orwell κανονικότατα, σαν να το έχουν κοπιάρει από εκεί δηλαδή, τόσο πολύ, μιας εταιρείας, της Monsanto, η οποία μονοπολεί όλους τους σπόρους των αγροτών και δεν μπορείς να καλλιεργήσεις αν δεν έχεις σπόρους Monsanto. Κοινότητες σαν το πελίτη ή σαν τους Νορβηγούς που κρατάνε κυβωτό με τους σπόρους, σε λίγο θα μπορεί να ανακηρυχτούν και εκτός νόμου. Μπορεί να τους καταζητούν. Αυτά λοιπόν εν μέρη αφορούν τον διατροφικό κώδικα ή αλλιώς Codex Alimentarius. Θέλω τη βοήθειά σας, κύριε Γρηγοράκη. Έχετε βγάλει βεβαίως και ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Διατροφή ΟΡΑΚ σε συνταγές που θα λατρέψετε. Ένα βιβλίο το οποίο φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον, ίσως για δώρο και γιατί όχι ακόμη. Δεν μου λέτε, απλά αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει τροφές οι οποίες πουλούνται ελεύθερα ή μες στον κώδικα Alimentarius? Απλά να πω ότι αυτό το βιβλίο είναι συνέχεια μιας σειράς βιβλίων την οποία έχω εκδώσει κάτω από την. Τη γενική ιδέα της φιλοσοφίας της διατροφής ORAC. Να πούμε ότι τα αρχικά ORAC προέρχονται από τις λέξεις Oxygen Radical Absorbance Capacity, που σημαίνει ικανότητα δέσμευσης ριζών οξυγόνου, και αποτελούν έναν επαναστατικό τρόπο, ο οποίος έχει επινοηθεί από τους επιστήμονες, από τους ερευνητές του USDA, ο οποίος προσμετρά την αντιοξειδωτική απόδοση των τροφίμων. Είναι κάτι σαν το αντιοξειδωτικό νόμισμα του οργανισμού, όπως ακριβώς συμβαίνει με το ενεργειακό νόμισμα που είναι η θερμίδα. Πάμε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε εκδώσει, και μάλιστα επειδή το έφερα στην εκπομπή σας, είναι ούτε μία εβδομάδα χρόνο ζωής ή κυκλοφορίας, αν θέλετε, έχει συμπληρώσει το βιβλίο αυτό, και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εγχειρίδιο. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε όμως στο θέμα μας τώρα, το οποίο αφορά ακριβώς τον κώδικα Alimentarius. Ακούστηκαν πολλά. Στην εκπομπή που είχαμε κάνει, μάλιστα, προσεγγίσαμε και τον ΕΦΕ, τον πρόεδρο, τον τότε πρόεδρο του ΕΦΕ, ο οποίος ουσιαστικά μας είπε ότι είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο που είναι προαιρετικό, καθαρά προαιρετικό. Μέσα σε όλο αυτό το χαμό, αν θέλετε, που γίνεται με το δόγμα του σοκ, με την οικονομική κατάσταση, έχετε αποστεθεί και μία, αν θέλετε, παρέμβαση σε αυτά τα οποία τρώμε, ώστε να ελέγχουν κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι αυτοί, το τι θα βάζουμε στο στόμα μας και πώς θα τρεφόμαστε και τις καλλιέργειες τις οποίες θα καλλιεργούμε? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι βλέποντας το βίντεο, πραγματικά μου θύμισε το προηγούμενο βίντεο που δείξατε, το δόγμα του σοκ. Δηλαδή είναι μια εφιαλτική πραγματικότητα, την οποία, έτσι απλά για να δώσω και τροφή για την επόμενη κουβέντα που θα κάνετε, πραγματικά εύχομαι να μην τη ζήσουμε αυτό που είδα σε σχέση με τη Ρωσία, σε σχέση με τα οικονομικά, και οπωσδήποτε εύχομαι να μην ζήσουμε όλο αυτό το καταστροφικό. Την καταστροφική ένδειξη, αν θέλετε, τις καταστροφικές εικόνες τις οποίες είδαμε από το βίντεο το οποίο παρουσιάσατε. Το πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε ισχύ ένας κανονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κανονισμός του 2006, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να φέρουν τα λεγόμενα καινοτομικά τρόφιμα, έτσι ώστε να προστατεύσει τον καταναλωτή από την παραπλανητική διαφήμιση και οπωσδήποτε να θέσει κάποιους κανόνες στο εμπορικό παιχνίδι. Όπως όταν λέτε καινοτομικά τρόφιμα, τι εννοείτε? Εννοώ τα λειτουργικά τρόφιμα. Τα τρόφιμα δηλαδή τα οποία βγαίνουν στην αγορά και φέρουν
κάποιον ισχυρισμό υγείας, κάποιες ιδιότητες υγείας. Ότι μειώνουν τη χοληστερόλη ή μπορεί να μειώνουν την αρτηριακή πίεση ή ότι είναι εμπλουτισμένα σε ασβέστιο, σε σίδηρο κτλ. Αυτά λοιπόν τα λέμε. Δηλαδή κάθε τρόφιμο ότι το οποίο. Λειτουργεί σαν φάρμακο ευεργετικά κατά κάθε τρόφιμο το οποίο υπερβαίνει, είναι, θα έλεγα, δεν είναι φυσικό. Mm-hmm. Δεν είναι το λάδι, είναι το λάδι με εμπλουτισμένο σε βιταμίνη ε, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν λέγεται λειτουργικό ή καινοτομικό τρόφιμο. Μία από τις. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Μία όμως από τις. Αν θέλετε, ρυθμίσεις που προβλέπει αυτός ο κώδικας είναι ότι τροφές που προέρχονται απευθείας από τη φύση ή ακόμη και βότανα που μπορεί κανείς να πάει στο βουνό και να τα μαζέψει, αυτά θα πρέπει να τα ελέγχει κάποιος προκειμένου.